Επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Δημήτρης Κλαουδάτος, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Αυτό σημαίνει, κύριε καθηγητά, ότι έχετε και γνώση της ευρύτερης περιοχής. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Σμιλίδου, κυρία Κουσουνή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συμφωνείτε με αυτή την εξήγηση που μας έδωσε ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Βαρελίδης? Ναι, συμφωνώ και να προσθέσω ότι ουσιαστικά από τα 200.000 στρέμματα τα οποία ήταν πλημμυρισμένα αρχικά στις παρακάρλες περιοχές, έχουν μειωθεί αυτή τη στιγμή όγκος η έκταση στα 25 περίπου χιλιάδες στρέμματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται έχουμε τα ψάρια σε πολύ μικρότερο χώρο, έχουν ανάγκη αυτά τα ψάρια για οξυγόνο, μεγάλη κατανάλωση του οξυγόνου, δημιουργούνται τοπικά άνοξικές συνθήκες και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αυτά τα ψάρια διαβιούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες για αυτά, αν και είναι ανθεκτικά ψάρια γενικά, πολλά από αυτά τα είδη, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά, αυτό είχαμε το φαινόμενο που φτάσανε πολλά ψάρια στον παγαζιτικό νεκρά. Και καθηγητά, εγώ δεν έχω καταλάβει και είχε την εξής απορία, την ίδια απορία και ο προηγούμενος καλεσμένος μας, ο πρόεδρος των ξενοδόχων στη Μαγνησία. Γιατί έπρεπε να ανοίξει το φράγμα? Αυτό είναι πολιτική, είναι θέμα πολιτικό, πολιτικής βούλησης. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω σαν επιστήμονας. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε σαν επιστήμονας αυτά τα νερά, τα πλημμυρισμένα, του κάμπου ουσιαστικά, οι παρακάρλιες περιοχές, να καταλήξουν στον παγασιτικό, καθότι ο παγασιτικός μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν και είναι μια περιοχή οικολογικά στρεσαρισμένη. Και θα έπρεπε να την αφήσουμε λίγο ήρεμη να επανέλθει στην προτέρα της κατάσταση. Και μιας και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να μας δώσετε λίγο και τον οικολογικό αντίκτυπο της συγκεκριμένης κατάστασης στην περιοχή που ήδη, όπως είπατε, ήταν επιβαρημένη. Κοιτάξτε, όταν έχουμε οργανική ύλη, μεγάλες ποσότητες οργανικής ύλης, η οποία αποσυντίθεται, προφανώς έχει επίπτωση οικολογική. Αυτό το θετικό της υπόθεσης είναι ότι τόσο οι τοπικοί φορείς όσο και η περιφέρεια ουσιαστικά αντιδράσανε πολύ γρήγορα, μάλλον αργήσαν να αντιδράσουν, αλλά όλες οι αποφάσεις που πήρανε, τα μέτρα που ληφθήκανε, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Να υπενθυμίσω ότι απομακρύνονται τα νεκρά ψάρια από το λιμάνι, ένας αριθμός σκαφών απομακρύνει τα ψάρια από τον παγασιτικό, κάποια ειδικά σκάφη περισυλλογής έχουν μισθωθεί και συλλέγουν και αυτά τα σκάφη, συνεργεία του Δήμου καθαρίζουν παραλίες, τοποθετήθηκε ένα δίχτυ στις εκβολές του Ξηριά, στην έξοδο προς τον υδροβιότοπο της Μπορμπολίδρας, καθαρίζονται οι εκβολές του Ξηριά και το κλείσιμο του θυροφράγματος της Κάρλας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν και θα οδηγήσουν σε πολύ γρήγορη επιστροφή, αν όχι στην κανονικότητα, τουλάχιστον αποσοβήθηκε μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή. Για μένα δηλαδή, θεωρώ, είμαι πολύ αισιόδοξος, η μεγάλη οικολογική καταστροφή αποσοβήθηκε. Προφανώς θα υπάρξουν αντίκτυποι και οι μέχρι τώρα μετρήσεις που έκανε το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, τα τελευταία δεδομένα που έχουμε είναι του Ιουνίου, είχαμε δει ότι μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα το οικοσύστημα άρχισε με ταχύτητα τους ρυθμούς, έχει ανακάμψει. Άρα καταλαβαίνουμε, κύριε καθηγητά, ότι ας αποδώσουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα σε ένα τυχές περιστατικό. Η ζημιά γρήγορα άργησαν οι τοπικοί φορείς, αλλά όμως αντέδρασαν με ταχύτητα. Και τώρα θα την κάνω την ερώτηση, πότε θα επιστρέψουμε σε κανονικότητα? Να προσθέσω εδώ ότι δεν είχαμε εικόνα καθόλου πόσα ψάρια υπήρχαν. Πόσα ψάρια θα ερχόντουσαν, δεν είχαμε καθόλου δεν είχε γίνει καμία μελέτη σε αυτή την περιοχή που ήταν πλημμυρισμένη. Το σημαντικό είναι ότι, και θεωρώ ότι οι τοπικοί φορείς και η περιφέρεια πιαστήκαν εξαπίνης λίγο από τον όγκο αυτών των ψαριών. Γι' αυτό και άργησε όλη αυτή η αντίδραση, θεωρώ. Από εκεί και πέρα, αυτό το θέμα χρήζει παρακολούθησης. Δηλαδή εδώ θα πρέπει, για να σας απαντήσω σε αυτό χωρίς δεδομένα, μπορώ να σας απαντήσω μόνο βιβλιογραφικά. Θέλει αρκετό καιρό, αλλά εξαρτάται εξαιτίας της φύσης του παγασιτικού, ο οποίος είναι μια ημίκλειστη περιοχή, έχει περιορισμένη επαφή με το ανοιχτό πέλαγος και αργούν τα νερά να ανανεωθούν, θέλουν 3 μήνες και περισσότερο.
είναι πολύ ευαίσθητο το οικοσύστημα και πρέπει να γίνει συχνή παρακολούθηση. Εμείς σαν τμήμα παίρνουμε κάποια χρήματα από την περιφέρεια, μας χρηματοδοτεί για μια ετήσια πειραματική αλεία μέσα στο παγαστικό, η οποία κατ' εμέ είναι ανεπαρκής. Οπότε πιστεύετε ότι θα υπάρξει και αντίκτυπο όσον αφορά την κατανάλωση ψαριού στην περιοχή, προφανώς. Εμείς οι όσες μελέτες κάναμε για τα ψάρια μετά την έλευση των πλημμυρικών φαινομένων έδειξαν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την κατανάλωση των ψαριών. Και θεωρώ ότι και τώρα δεν θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτά είναι τα καλά νέα, γιατί και η αλεία στον παγαστικό είναι πολύ σημαντική. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού που ασχολείται με αυτό και ένα σημαντικό κομμάτι που τρεφόμαστε με τα ψάρια του παγαστικού. Αλλά έχω καταλάβει καλά ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα από την πολιτεία για να μελετώνται οι συνθήκες στην Κάρλα και στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς σαν τμήμα δεν έχουμε ρωτηθεί για να εκτιμήσουμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Κάρλα. Να επιβεβαιώσω τον Γενικό Γραμματέα, μίλησα νωρίτερα με έναν συνάδελφο ο οποίος ήταν στην Κάρλα τις προηγούμενες ώρες. Η κατάσταση στην Κάρλα είναι πολύ καλή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε νεκρά ψάρια υπάρχουν. Οικολογικά, φαινομενικά τουλάχιστον, γιατί δεν έχουμε κάνει κάποιες μετρήσεις, είναι καλά τα πράγματα. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση δεν επηρέασε την Κάρλα. Τα ψάρια αυτά δεν προέρχονται μέσα από τον ταμιευτήρα της Κάρλας, έτσι από τις πλημμυρισμένες περιοχές έρχονται. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια παρακολούθηση, να δούμε τι υπάρχει μέσα στον ταμιευτήρα και συνεχή παρακολούθηση του παγασιτικού για να δούμε αυτή την εξέλιξη του φαινομένου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κλαδάτο. Νομίζω ότι έτσι είναι η ζωή μας, που θα ξαναχρειαστεί να συνομιλήσουμε. Ελπίζω όχι για κάτι τόσο επίγον, που μας δημιουργεί και περιβαλλοντική ανησυχία, όλους μας. Πάντως να πω, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Αυτή η περιοχή έχει πληγεί πέρσι από τις φωτιές αρχικά, μετά πνιγήκαμε. Τώρα έχουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι πρωτοφανές. Οπότε πρέπει όλοι λίγο να βοηθήσουμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό η τουριστική και η αλιευτική βιομηχανία της περιοχής.